οι διοικητές των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Εύρου τίμησαν τον τέος αντιπεριφερειάρχη Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτς, προσφέροντάς του τιμητική πλακέτα. Για τα 9 χρόνια προσφοράς του, στον τομέα της πολιτικής προστασίας τίμησαν τον Δημήτρη Πέτροβιτς οι διοικητές των πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς όπως αναφέρουν ήταν 9 χρόνια άριστη συνεργασίας τους. Να τον ευχαριστήσουμε για τα πολλά χρόνια συνεργασίας που είχαμε, που ξεπερνούν τη δεκαετία. Μαζί αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές κρίσεις που είχε ο νομός Εύρου, όπως ήταν πλημμυρικά φαινόμενα, πυρκαγιές μεγάλες, αλλά και το μεγάλο πρόβλημα του μεταναστευτικού στις Καστανιές του Εύρου το 2020. Και είναι μια ευκαιρία με την αποχώρησή του να του προσφέρουμε ως ανάμνηση αυτής της συνεργασίας κάτι που να θυμίζει το πυροσβεστικό σώμα και τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί ήταν πολλές οι περιπτώσεις που ήμασταν καθημερινά, που μπορώ να πω, σε επαφή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα που προέκυψαν στον νομό Εύρου όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πέτροβιτς. Στον Εύρο υπηρετώ 3 χρόνια, το γνωρίζω όμως πολλά περισσότερα και παλιότερος διοικητής της ΕΜΑΚ, έχουμε συνεργαστεί στο πεδίο. Είναι ένας από τους αυτοδιοικητικούς που το γνώρισα στο πεδίο, όπως τώρα και τον κύριο Δελισταμάτη, δηλαδή στις μάχες των πλημμυρών και των πυρκαγιών. Τον ευχαριστούμε για την υποστήριξή του στο πυροσβεστικό σώμα και τη διαχρονική του υποστήριξη στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Πέτροβιτς ευχαρίστησε από την πλευρά του τόσο τον διοικητή πυροσβεστικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όσο και τον διοικητή πυροσβεστικής Εύρου, χαρίζοντάς του συμβολικά το άγαλμα της νίκης της Σαμοθράκης. Αξίζει να σημειωθεί πως οι διοικητές των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Εύρου θα προβούν σε ανάλογη ενέργεια και στον απερχόμενο Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο. Ήταν μια συνεργασία πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμη για την ίδια μου τη ζωή, γιατί πραγματικά βρέθηκα μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, τόσο με τις πλημμύρες το 2014-2015, με την υβριδική απειλή στις Καστανιές, αλλά και με τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε πέρσι Δαδιά και φέτος Αλεξανδρούπολη και Δαδιά, τη Μέγα Πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες ήταν πάντα, θα λέγαμε, στην πρώτη γραμμή. Και εμείς δίπλα τους υποστηρίζαμε με κάθε μέσον αυτό. Ο Κώστας ο Κούκορας, ο περιφερειακός διοικητής της πυροσβεστικής, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο πραγματικά δώσαμε μάχες πολλές μέρες και πολλές νύχτες, και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν άνθρωποι όπως ο ίδιος, αλλά και όλα τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, να υπηρετούν με τον ίδιο ζήλο και την ίδια αυταπάρνηση το καθήκον, για να προασπίσουν κυρίως την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες. Και θέλω επίσης ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ να πω στο Σπύρο τον Κούτρα, ΕΜΑΚ, δύσκολες καταστάσεις τις οποίες αντιμετώπισε και πραγματικά έδειξε τόσο ως διοικητής της ΕΜΑΚ, αλλά ως και διοικητής των υπηρεσιών, των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Εύρου, ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει πλήρη επίγνωση του υψηλού του καθήκοντος, αλλά και των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Θεωρώ ότι όλα τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προεξαρχόντων των δύο αξιωματικών που βρίσκονται σήμερα μαζί, και τους ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή που μου έκαναν, αποτελούν ωφέλιμο φορτίο για το ίδιο το σώμα, αλλά και για την προσφορά προς την κοινωνία.